Εντελώς διαφορετική εικόνα στα παράλια, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο καιρός φαίνεται ότι δεν χάλασε τα σχέδια για κάποιους που σήμερα είχαν προγραμματισμένη την θάλασσα. Ηλιοφάνεια από νωρίς το πρωί. Οδήγησε αρκετούς εδώ στην θάλασσα, όχι μόνο εδώ στην παραλία του Μακένζη, αλλά όπως έχω πληροφορηθεί και στην ελεύθερη επαρχία Αμόχωστου, σε αρκετές παραλίες εκεί φαίνεται ότι δεν τους εμπόδισαν τα δυνατά μποφόρ. Όπως ανέφερες και εσύ, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά στις εικόνες μας, με την βοήθεια του εικονολήπτη μας Κωνσταντίνου Ανδρέου, έχει αρκετό κόσμο. Από νωρίς το πρωί αρκετοί απόλαυσαν τον μπάνιο τους στη θάλασσα, τόσο εδώ όσο και στην Αμόχωστο. Είχαμε και άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι παρά τα δυνατά μποφόρ για τους ανέμους, τους πολύ δυνατούς ανέμους, εντούτοις από νωρίς το πρωί ήταν ζέστη. Είχε αρκετό κόσμο έτσι που απολάμβανε τη βόλτα του. Ακόμη και τώρα εδώ στο Μακένζη αρκετοί είναι που απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Και να σας πω ότι παρόλο που το καιρικό φαινόμενο που επικρατεί στην χώρα κρατά καθυλωμένες και τις βάρκες και των ψαράδων μας, έτσι, σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του συνδέσμου, μας είπε ότι ο καιρός, τα δυνατά μποφόρια δεν αφήνει τις βάρκες τους να βγουν έτσι έξω για τσάρκα, με αποτέλεσμα και στο Λατσί αλλά και στο Ζύγι οι βάρκες να είναι δεμένες και όπως πληροφορούνται έτσι και με τον καιρό οι ψαράδες μας την ερχόμενη Τρίτη θα τους επιτραπεί να βγουν έξω για ψάρια. Ωστόσο τώρα έχει αρκετό κόσμο, κάνει τη βόλτα του, είναι αυτή η ωραία μέρα η καλοκαιρινή. Αλλά είναι κυριακή βράδυ και... Έτσι ακριβώς. Πάντως εμείς είχαμε χειμώνα στην πρωτεύουσα, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και ελάτε να πάμε στην